Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες, χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση που διεξάγεται σε σύνθετες και επικίνδυνες εξελίξεις διεθνώς. Η πόλεμη στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, μαζί με την εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς ΗΠΑ ΝΑΤΟ, δικαιολογημένα προβληματίζουν κάθε στέλεχος των ένοπλων δυνάμεων. Σε αυτό το σχεδιασμό εντάσσονται οι αποστολές των ένοπλων δυνάμεων στο εξωτερικό και η προετοιμασία της αποστολής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ζωές των στελεχών των ένοπλων δυνάμεων. Αξίζει να ερωτηθεί ο καθένας μας ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρετούν αυτοί οι σχεδιασμοί. Προασπίζουν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και την εδευτική ακεραιότητα της χώρας, τα κυριαρχικά της δικαιώματα? Όχι. Περιφρουρούν τα κέρδη των εφοπλιστών. Γι' αυτό το λόγο στέλνει η κυβέρνηση τις ένοπλες δυνάμεις στο στόμα του λύκου. Παράλληλα, η εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς ΗΠΑ ΝΑΤΟ αντικειμενικά έχει ως συνέπεια τη μετατροπή της χώρας σε στόχο αντιπίνων από τις άλλες υπερελιστικές δυνάμεις. Και βεβαίως δεν μπορεί να μείνει στο απειρόβλητο η στήριξη της κυβέρνησης στο κράτος δολοφόνων του Ισραήλ, που δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος πολεμά για την ύπαρξή του. Να γυρίσουν τώρα πίσω οι φρεγάτες στα ανοιχτά της Γάζας, να τερματιστεί οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας στη δολοφονία του Παλαιστινιακού λαού. Η εμπελαστική σύγκρουση στην Ουκρανία μετρά ήδη εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και με τους δύο λαούς να ματώνουν για τη σφαίροντα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία και Ρωσίας από την άλλη. Και σε αυτό το μέτωπο η εμπλοκή της χώρας μας υφίσταται με την αποστολή μεγάλης ποσότητας πολεμικού υλικού που στερείται η αμυντική δυνατότητα της χώρας. Να αναρωτηθεί ο καθένας από εμάς τι έχουν κερδίσει οι ένοπλες δυνάμεις από τη συμμετοχή στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Μήπως το 3% του ΑΕΠ μας, που να σημειωθεί ότι είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά των κρατών μελών που δαπανάται για τις ανατολικές ανάγκες. Πόσο περισσότερο θωρακισμένες θα ήταν οι ένοπλες δυνάμεις αν όλοι αυτοί οι πόροι ήταν στη διάθεσή τους? Μήπως κερδίσαμε κάτι από τις κοινέ νατοικές ασκήσεις που προετοιμάζουν για επεμβάσεις ενάντια σε άλλους λαούς? Ενώ η παραχώρηση γης και νερού στη ΣΥΠΑ για να μακελεύουν τους άλλους λαούς είναι και αυτό στα καλά της Νατοικής Συμμαχίας? Η ίδια η συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ με ευθύνη όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων είναι που οξύνει την επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης. Η συνεκμετάλλευση δοκιτασμάτων ορυκτού πλούτου στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί βήμα πίσω από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και επιβάλλεται από τους ΗΠΑ ΝΑΤΟ, που αποκαλούν το Αιγαίο ενιαίο νατοϊκό χώρο και δεν εμπλέκονται, λέει, σε ζητήματα διμερών σχέσεων. Αντί η κυβέρνηση να μπλέκει τη χώρα σε πολεμικούς σχεδιασμούς, να βρει λύση στα προβλήματα της λαϊκής οικογένειας που συνεχώς εξύνονται λόγω της ακρίβειας, του πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης. Να πάρθουν τώρα μέτρα στήριξης των οικογενειών μας. Οι ένοπλες δυνάμεις επομίζονται με ένα και μοναδικό καθήκον, αυτό της υπεράσπισης των σύνορων χερσαίων και θαλασσίων, της υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και του ελληνικού λαού. Καμία σχέση δεν έχουν με την εμπλοκή στα σχέδια των φωνιάδων των λαών του ΝΑΤΟ ΗΠΑ. Κανένας στρατιωτικός δεν πρέπει να βρίσκεται έξω από τα σύνορα. Κανένας στρατιώτης να μην πεθάνει σε ξένα εδάφη. Κανένας ναύτης να μην πεθάνει σε ξένα νερά. Σας ευχαριστώ πολύ.